Ε, ε, φυτά, δέντρα. Υπάρχουν κάποιε καλλιέργειε οι καλλιέργειε απαιτούν που περισσότερο πολύ νερό. νερό. Πρέπει να μπούμε στην λογική α, στο να καλλιεργήσουμε τέτοιες φυτίες που δεν απο, απαιτούν πολύ νερό. Ε, όμως συνεχίζουμε α, να έχουμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα. Και πρέπει να εξευρεθούν ότι... λύσει, εάν θέλουμε να πτύξουμε τη γεωργία σε ναι. αυτόν τον τόπο. Άρα, μου λέτε ότι αυτό το θέμα θα σα απασχολήσει μετά το Φεβρουάριο. Όχι, αυτό το θέμα ξεκίνησε να μα απασχολεί. Ναι. Εδώ και ένα μήνα ερωτήματο. Και τι λύσει είναι στο. στο... Ε, δεν θα αποκαλύψουμε τώρα τι ναι, λύσει. Με εισαγωγή νερού. Θα, θα, θα όχι, έχουμε τάνκε πάλι όχι, που όχι, θα έρχονται να ξεφορτώνουν νερό. Αυτή δεν είναι λύση. Αλλά άμεση για το πρόβλημά μα. Ε, μελετούμε διάφορε λύσει. Θα δούμε, όπω έχω πει, τι ανάγκε που υπάρχουν σε νερό ή άρδευση. Εάν οι ανάγκε αυτέ θα είναι στα επίπεδα αυτών που έχουν δοθεί το 2012, τότε πιθανόν να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εάν όμω οι ανάγκε θα είναι οι ίδιε με αυτέ του 2013, τότε υπάρχει πρόβλημα και Εκεί μπορεί να γίνει και χρήση των αφαλατώσεων. Yeah. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κονδύλι προϋπολογισμένο γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να μας δώσει γύρω στα 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όπως έχω πει, Αυτέ οι ανάγκε θα διαφανεί και είναι τον ερχόμενο Φεβρουάριο και εκεί θα πρέπει να λάβουμε αποφάσει. Τώρα πάμε στα έργα ανάπτυξη που ξαγγείλατε σήμερα από τη Λεμεσό. 100 εκατομμύρια λέτε ότι θα στοιχήσουν, και μάλιστα είναι σε δύο δόσει, 50 και 50. Είναι δύο διαφορετικά έργα. Δηλαδή. Το ένα αφορά το αποχαιρετευτικό έργο τη περιοχή Πύργου Παρεκκλησά, και το άλλο έργο αφορά ένα σταθμό επεξεργασία λοιμάτων στα Πολεμίδια. Αυτά τα δύο έργα μαζί είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ε, θεωρώ ότι αυτά τα δύο έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2014 και παράλληλα με αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν άλλες δραστηριότητες, άλλα έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ και εννοούμε διασωληνώσεις και κάποια άλλα έργα που πρέπει να συνδέσουν αυτά τα έργα. Θεωρώ ότι εάν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε αυτά τα έργα μέσα στο 2014, η κυβέρνηση α, είναι θετική Προ την εκκίνηση αυτών των έργων και είναι έτοιμη να καταβάλει αυτά που απαιτούνται ω συνεισφορά, τότε θα δοθεί μια σημαντική όθηση στον κατασκευαστικό τομέα στην περιοχή τη Λενεσού. Μα ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σα.